Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αιτιολογήσω σύντομα την άποψή μας, τη γνώμη μας επ' αυτού για το οποίο κληθήκαμε να βρεθούμε σήμερα. Δηλαδή, την πρόταση εκ μέρους του Υπουργού του κ. Καραμαλή των δύο προτινόμενων προσώπων, του κ. Κουτσού και του κ. Κωνσταντόπουλου. Συνεπώς, η τοποθέτησή μας για αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει μάλλον με τα πρόσωπα. Τα συγκεκριμένα δύο προτινόμενα πρόσωπα έχει να κάνει με την πολιτική που ασκεί και η συγκεκριμένη σημερινή κυβέρνηση. Τη γνωρίζουμε και από χθες, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Και βεβαίως μια πολιτική που σε ό,τι αφορά την Εγνατία Οδό, αλλά και αν θέλετε όλο το πλέγμα των οδικών αξώνων στη χώρα, των μεγάλων οδικών αξώνων, που έχουν με τις πολιτικές τους, δηλαδή, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο λαό της χώρας μας. Μέσω των παραχωρήσεων, των διοδίων, της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία και εδώ με την Εγνατία είναι σε εξέλιξη, εξελίσσεται αν θέλετε, μια πολιτική πιστή, εναρμονισμένη, στα πλαίσια του αδυσόπιτου ανταγωνισμού του εταιριών για την ανάληψη και διαχείριση εν προκειμένου της Εγνατίας Οδού, με τεράστια και βεβαίως εξασφαλισμένη κερδοφορία από τα διόδια. Εξαναγκάζοντας όμως πώς το λαό, και εδώ συμφωνεί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να γίνονται αυτά τα έργα, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει ο λαός από τη μία δηλαδή να πληρώνει και από την άλλη να πληρώνει ξανά και ξανά για έργα τα οποία ο ίδιος θα έχει φτιάξει, ο ίδιος θα έχει χρηματοδοτήσει και καλείται να πληρώνει και για τη χρήση τους. Ή αν δεν θέλει, αν δεν μπορεί, να χρησιμοποιεί παράπλευρους δρόμους, για τους οποίους γίνεται και λόγους με τοπική έκφραση, αν θέλετε, σε διάφορες συζητήσεις που ανοίγουν κατά καιρούς. Εμείς θεωρούμε πως η εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία, η Εγνατία Οδός ΑΕ, σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, κατασκευαστικές, ερευνητικές εταιρείες του Δημοσίου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση συγκρότησης ενός ενιαίου κρατικού φορέα κατασκευών που μπορεί και να ικανοποιήσει τις μεγάλες και πιεστικές, θα έλεγα, ανάγκες για έργα υποδομών, κατασκευαστικά έργα, για την κάλυψη δηλαδή των αναγκών στη χώρα μας, του λαού μας και παράλληλα τη συντήρησή τους. Για παράδειγμα, αντιπυρικά, έργα αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα, σχολεία, νοσοκομεία και πάει λέγοντας, αξιοποιώντας παράλληλα τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, την πείρα των εργαζομένων. Και συγχρόνως βεβαίως την εξασφάλιση της μόνιμης εργασίας των εργαζομένων, των επιστημόνων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στο σχήμα αυτό. Και βεβαίως εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια κάθε φορά που ολοκληρώνονται τα όποια κατασκευαστικά έργα. Και το γνωρίζουμε όλοι καλά, πολύ καλά αυτό. Συνεπώς, γνώμη μας είναι ότι να λοιπόν και στο συγκεκριμένο ζήτημα, στα ζητήματα των έργων, στο συγκεκριμένο ζήτημα της Εγνατίας, αλλά και γενικότερα κατά τη γνώμη μας, απαιτείται σύγκρουση με τον πυρήνα της πολιτικής. Όχι μόνο των κυβερνήσεων, είναι στρατηγική επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου, το πώς θα υλοποιούνται τέτοια έργα και πώς θα λειτουργούν και υπέρ ποιών. Επιβαρύνοντας συνεχώς το λαό μας, εν προκειμένου στη χώρα μας, και κατ' επέκταση αυξάνοντας τα τεράστια κέρδη που απομυζούν οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στον χώρο της κατασκευής των έργων. Με αυτά τα λίγα, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν στις προτάσεις της κυβέρνησης, του Υπουργού, για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Ευχαριστώ.